Επειδή τους αγαπάμε, γι' αυτό τους κάνουμε πέρα. Να μου πεις, πώς συμβιβάζεται αυτό? Γιατί ακριβώς θέλουμε να τους δείξουμε ότι η ζωή τους δεν είναι σωστή. Έτσι. Όταν δεχτείς κάποιον έτσι όπως είναι, χωρίς μετάνοια, έτσι, αυτός δεν ωφελείται. Γιατί θα πει, α, και αυτές που είναι θεούσες, που είναι της Εκκλησίας, με δέχονται και εμένα. Ποιος είμαι εγώ, ό,τι να είναι. Έτσι, δεν μου λένε τίποτα. Α, όχι, θα το πούμε. Και αν συμφωνήσει να αλλάξει ζωή, να μετανοήσει, να έρθει δηλαδή με τον Χριστό. Γιατί εμείς δεν μαζευτήκαμε μόνοι μας και κάναμε ένα κλαμπ, έχουμε στο κέντρο τον Χριστό. Και αγαπάμε τον Χριστό. Και επειδή ακριβώς αγαπάμε τον Χριστό, αγαπάμε και τους μεταξύ μας και όλο τον κόσμο, αλλά θέλουμε να σωθεί ο κόσμος. Αν δεχτούμε κάποιον με την αμαρτία του και την αμαρτία του, και την αμαρτία του, προσέξτε τι σας λέω, τι κάνουμε τότε? Προδίδουμε τον Χριστό, ο οποίος είπε, ναι, αγαπώ εσάς, αλλά δεν αγαπώ την αμαρτία. Ο Χριστός τη μισεί την αμαρτία. Όταν λοιπόν εσύ δεχτείς κάποιον ο οποίος δεν έχει μετανοήσει, αγαπήσει δηλαδή και την αμαρτία του, τότε χωρίζεις από τον Χριστό. Και αυτόν το χωρίζεις, είναι ήδη χωρισμένος αυτός, δεν του δίνεις ευκαιρία να ενωθεί, και εσύ χωρίζεσαι. Γι' αυτό απαντάμε σε αυτούς ότι επειδή τους αγαπάμε, γι' αυτό τους κρατάμε αυτή τη στάση και τους λέμε, ναι, θα σας δεχτούμε υπό όρους όμως, υπό προϋποθέσεις. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας έχει βάλει αυτές τις προϋποθέσεις. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής σωθήσετε. Αυτός μόνο μπορεί να πει στην Εκκλησία. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Για να μπεις εκεί μέσα πρέπει να πιστέψεις, που σημαίνει τι θα πει να πιστέψω. Όχι απλώς ότι υπάρχει Θεός, αυτό το πιστεύουν διάφοροι έτσι και το λένε. Υπάρχει, λέει, κάτι υπάρχει, ναι, μια ανώτερη δύναμη. Όχι. Υπάρχει προσωπικός Θεός που λέγεται Χριστός. Βλέπετε όλη η πολιτική, επειδή είναι αθή, δεν μιλάει για Χριστό. Έχετε ακούσει κανένα να λέει για την τόνομα Χριστός? Λένε μερικοί για Θεό. Τώρα ποιο Θεό έχουν αυτοί? Τον εννοούν αυτοί, ξέρουν τι εννοούν. Λοιπόν, εμείς έχουμε τον Κύριό μας, τον Χριστό, ο οποίος μας έχει δώσει τις προϋποθέσεις για να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και για να δεχόμαστε αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Πώς θα τους δεχτούμε? Πώς θα μπουν στην παρέα μας, να το πούμε έτσι απλά? Στην αδελφότητά μας. Γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία είναι μια αδελφοσύνη, έτσι, μια αδελφότητα. Είμαστε όλοι ένα. Και δεχόμαστε όλους, θέλουμε να γίνουν όλοι ένα μαζί μας, αλλά με τις προϋποθέσεις που λέει ο Κύριός μας. Οπότε, προκειμένου να τους παρακινήσουμε να αλλάξουν ζωή, τους λέμε, stop. Για να μπεις μέσα, πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να πιστέψεις, δηλαδή, όχι απλώς να πιστέψεις ότι υπάρχει Θεός, αλλά να πιστέψεις και αυτά που λέει. Και να τα πάρεις ως οδηγό στη ζωή σου. Να τα εφαρμόσεις. Τότε θα μπεις και εσύ στην παρέα μας. Τα λάβατε, έτσι λειτουργούσαν οι πρώτοι χριστιανοί και γι' αυτό είχαμε αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, άνθηση τους τρεις πρώτους αιώνες και τόσα εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν πτωήθηκαν ούτε από τους διωγμούς, ούτε από τους κατατρεγμούς, ούτε από τις δημεύσεις των Περισσιών, γιατί δεν ήταν μόνο που τους φάζανε, υπήρχαν και άλλες ποινές. Τους έπαιρναν τα αξιώματα, δεν είχαν εξέλιξη. Τις δουλειές, δεν είχαν να φάνε, πεινούσαν. Δεν είχαν ελευθερία, τους φυλάκιζαν. Δεν είχαν περιουσία, τους έπαιρναν την περιουσία. Τη δίμευα, καταλάβατε. Λοιπόν, σήμερα βλέπετε, τους βάλανε ένα πρόστιμο 100 ευρώ και αμέσως πέφτανε όλοι να υπακούσουν, ή σχεδόν όλοι. Καλά, για 100 ευρώ θα προδώσει τον Χριστό, θα προδώσει την πίστη σου? Πού να έρθει ο αντίχριστος και να σου λέει, θα σου πάρω το κεφάλι? Τι θα κάνεις τότε? Αμέσως θα αρνηθείς τον Χριστό, καταλάβατε. Γιατί όμως το πάθαμε αυτό? Γιατί δεν έχουμε αυτή την, το ευλογημένο γκέτο που λέμε, αυτή την αδελφότητα μεταξύ μας, ώστε να ενισχύουμε ένας τον άλλον και όλοι μαζί να παίρνουμε την ενίσχυση από τον Χριστό, λατρεύοντας τον Χριστό. Δεν ζούμε αυτή την ναοσυνένω. Αυτό ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Γι' αυτό ξέρετε, η ζωή τους ήταν θεία λειτουργία. Με κίνδυνο τη ζωή τους πηγαίνουν να λειτουργηθούν. Με κίνδυνο τη ζωή τους. Γιατί εκεί μέσα βρίσκαν τον Χριστό, τον κοινωνούσαν
και βρίσκανε και αυτή την εχριστό ενότητα μεταξύ τους και πέραν δύναμη ένας από τον άλλον. Αυτό πρέπει να ξαναζήσουμε στην Εκκλησία και θα ξαναγίνει αυτό, ξέρετε. Γιατί ήδη αυτοί οι οποίοι είναι μακριά από τον Χριστό είναι όλο και πιο μακριά, όλο και πιο εχθρικοί. Και αυτοί που είναι κοντά στον Χριστό γίνονται όλο και πιο θερμοί για να μπορέσουν να υπάρξουν ως χριστιανοί. Καταλάβετε, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στα έσχατα του Αντιχρίστου, θα έχουμε πολύ πιο έντονο διωγμό από τον κόσμο, από τον διάβολο. Έτσι, ο διάβολος όταν δει ότι έρχεται το τέλος του, θα λυσάξει όπως έχει λυσάξει και τώρα με τους χριστιανούς. Και θα κάνει πιο έντονο πόλεμο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβήσει καθόλου. Ίσα να μας χαροποιεί. Γιατί όσο περισσότερο υποφέρουμε για τον Χριστό, τόσο περισσότερο και θα δοξαστούμε. Είδατε τι είπε η Αγία Ευφημία στον Άγιο Παΐσιο όταν του φανερώθηκε η Αγία Ευφημία. Μια μικροσκοπική κοπέλα ήταν. Και της λέει, πώς άντεξες τόσα μαρτύρια που διαβάζουν. Ξέρεις τι το είπε. Αν ήξερα, λέει, τι δόξα με περίμενε στον ουρανό και άλλα θα ήθελα να περάσω για τον Χριστό. Οπότε αυτό να προσέξετε, να μην παρασυρθείτε το κοσμικό πνεύμα, το οποίο είναι πολύ έντονο στις ημέρες μας. Και ασκεί μια αφόρητη πίεση στους ανθρώπους και θέλει ο διάβολος σαν ένας οδοστρωτήρας, γιγάντιος, να τους πατήσει όλους, να μην μείνει κανένας απάτητος, κανένας ασυμβίβαστος με αυτόν. Γι' αυτό και λυσάνε τώρα, ας πούμε, με τις αντιδράσεις που έχουμε ως χριστιανοί. Λίγοι μιλάνε έτσι, αλλά αυτοί λίγοι πολεμούνται. Λίγοι αντιστέκονται από τους ιερείς. Από τους αρχιερείς σχεδόν κανένας, σε όλο αυτό το διαβολικό κατασκεύασμα της ψευτοπανδημίας και όχι μόνο, από πίσω κρύβεται η παγκοσμιοποίηση. Ελαχιστότατοι αντιδρούν σε αυτό το σχέδιο των σιωνιστών, έτσι, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν αυτή την παγκόσμια δικτακτορία και να φέρουν τον αντίχριστο στη θέση του Χριστού. Γι' αυτό γίνονται όλα. Να καλλιεργούμε μέσα μας αυτό το μαρτυρικό φρόνημα. Και να είμαστε έτοιμοι, όπως είπε ο Κύριος, τι είπε, άμα λέει σώστε τη ζωή σας, θα τη χάσετε. Και άμα χάσετε τη ζωή σας για μένα, τότε θα τη σώσετε. Να είμαστε έτοιμοι και τη ζωή μας έτοιμοι να τη δώσουμε. Για τον Κύριο.